Καλησπέρα, καλησπέρα σα. Ένα νέο κύκλο λοιπόν, αναζωοπήρωση τη προσπάθεια προσέλκυση επενδύσεων από την Κίνα έχει ανοίξει. Μάλιστα, στη χώρα βρίσκονται από χθε ο Υπουργό Συγκοινωνιών, ο Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Βορείου και επιχειρηματίε σε μια προσπάθεια να επανακαθοριστούν επί χάρτου τα επενδυτικά πλεονεκτήματα τη Κύπρου. Οι πληροφορίε λένε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Κινέζου επενδυτέ για τα ενεργειακά αποθέματα τη χώρα, το οποίο αναμένεται να εκδηλωθεί εντό του 2017. Βεβαίω, στο πλέγμα αυτό εντάσσονται και οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, μαρίνε, ακόμα και το καζίνο. Πάντω στην τελευταία τριετία, Πέτρα, είχαμε κάποια δείγματα γραφή αυτού του ενδιαφέροντο, αν και έμεσα, έτσι. Ναι, σωστά, σωστά το λε, έμεσα, διότι δεν έχουν λάβει τη μορφή των επενδύσεων εκατομμυρίων σε μεγάλα έργα. Ωστόσο, ιδιαίτερα στην Παφό γίνονται αγορέ ακινήτων από Κινέζου επενδυτέ. Οι αριθμοί κάνουν λόγο για χίλιε τέτοιου είδου επενδύσει, που βεβαίω σκοπό έχουν είτε την πολιτογράφηση και την απόκτηση Κυπριακού Διαβατηρίου, είτε την απόκτηση μόνιμη διαμονή στην Κύπρα προ κάτι που τους διευκολύνει ε, στην έκδοση βίζας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν αναλογιστεί κανείς χρήση αν θεώτη, ότι ένα διαβατήριο προϋποθέτει επένδυση σε ακίνητο της τάξης των 2 εκατομμυρίων, τότε μιλάμε για χρήματα πέραν του μισού δισεκατομμυρίου που έχουν εισρεύσει στη χώρα τα τελευταία 2,5 χρόνια. Παντός, η κινέζικη οικονομία δείχνει να ανακόπτει την πτωτική πορεία της... Α παρά τις όποιε προβλέψεις. Ναι, όντω η δεύτερη ισχυρότερη οικονομία του πλανήτη, βαρόμετρο για όλε τι μεγάλε οικονομίε, δείχνει να ξυπνά. Κυρίω λόγω μεταρρυθμίσεων, βεβαίω. Τώρα, σύμφωνα με το πενταετέ τη πλάνο για τα έτη 2015-2020, διαπιστώνουμε ότι η Κίνα θα κινηθεί με ένα ρυθμό ανάπτυξη τη τάξη του 6,5 με 7%. Ένα καθάριστο εγχώριο προϊόν, το οποίο έω το 2020 θα αυξηθεί στα 92 2,7 τρισεκατομμύρια Ιουάν ε, και με μια ανεργία που όπω λέει το Υπουργείο τη χώρα, το αρμόδιο, θα είναι στο 4%. Τώρα, μέσα στε, στα επόμενα 2-3 χρόνια θα έχουμε απολύσει 6 εκατομμυρίων εργαζομένων από βιομηχανικού κλάδου, κυρίω στο χάλιβα και στο τσιμεντό, λόγω ακριβώ τη υπερπαραγωγή ε, που υπάρχει. Και είναι και αυτό ένα κομμάτι ε, των μεταρρυθμίσεων. Ναι. Το 2016 έδειξε ω τώρα να ανακόπτει την επιβράδυνση τη Κίνα, έτσι, Πέτρα. Έτσι ακριβώ. Σκέψου ότι το 2015 η Κίνα είχε ρυθμό ανάπτυξη 6,9% και πρόκειτο για τον χαμηλότερο τη τελευταία 25 ετία. Βεβαίω, οι αριθμοί που δίνει η στατιστική υπηρεσία τη χώρα επιτρέπουν αισιοδοξία. Συγκεκριμένα το πρώτο οχτάμινο του 2016, η, τα βιομηχανικά κέρδη τη Κίνα κατέγραψαν αύξηση 19,5%. Η βιομηχανική παραγωγή επίση αυξήθηκε κατά 6,3%. Ενώ οι επενδύσει εντό τη χώρα το 8,1%. Έχει όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το τι επενδύσεις κάνουν οι Κινέζοι στο εξωτερικό. Οι επενδύσεις αυτές αυξήθηκαν 20%. Και μάλιστα το πρώτο εξάμεινο του 2016 οι εξαγορέ από Κινέζου επενδυτέ εκτό τη χώρα του έφτασαν τα 387 deals με μία αξία που υπερβαίνει τα 129 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ Πέτρα.